見てください。Κυρία, ξέρει. Τι θα γίνει με σένα, κύριε Προκόπη, τι θα γίνει, να. Έτσι ήθελα λιγάκι να τα πούμε, γι' αυτό σε πήρα από πίσω. Να, να τα πούμε. Τέλος πάντων, τι δουλειά έχεις στην αστυνομία. Α, ήρθα στο... Ήρθα να βγάλει ταυτότητα. Τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα, χρυσέ μου, τι σε ενδιαφέρει. Τέτοια ώρα ήθελα, τέτοια ώρα ήρθα. Μα τέτοια ώρα δεν βγάζουνε. Το ξέρω, μου το είπανε, δεν βγάζουνε, γι' αυτό και φεύγω. Μου επιτρέπεις να σε πάω στο σπίτι μια και βρέθηκα εδώ. Βρέθηκες, πώς βρέθηκες, τυχαία, βρέθηκες εδώ. Τέλος πάντων, να με φάει. Όχι, 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 από εδώ, από εδώ. Από εκεί, μάλιστα. Ναι. Άντε, καλή νύχτα, φεύγω. Ναι, δεν είπαμε όμως τίποτα. Τι να πούμε. Έχεις διάθεση να ακούσεις. Άντε, λέγει. Ωραία, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Λοιπόν, κυρία Ξένη μου, εγώ... Δηλαδή, οι δουλειές μου πάνε πολύ καλά. Σακάκια λεκιάζουνε, φουστάνια λεκιάζουνε, παντελόνια λερώνονται, παλτά μου τζουρώνονται, ο Κοσμάκης έρχεται και τα καθαρίζει. Δεν μου λες για λεκέδες θα μιλάμε. Όχι, θα φτάσω κι εγώ. Αν δεν φτάσει, για θα ξημερωθούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Ξένη μου, από δουλειά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Αλλά ο άνθρωπος... Τα θέλει όλα. Καλά λες. Λοιπόν, τι λες. Καλά λες, ο άνθρωπος τα θέλει όλα, έχεις δίκιο. Δεν με κατάλαβες. Ενώ χείρος εγώ, χείρα εσύ, παιδιά δεν έχουμε, πώς σου φαίνεται. Άντε καλά, τώρα μου λες τέτοια να χαρίσεις. Γιατί και για ξένου μου, γιατί. Από καιρό ήθελα να στο πω, αλλά δεν έβρισκα την ευκαιρία. Έλεγα, να ένας άνθρωπος για μένα, έλεγα. Γιατί, κυρία Ξένη μου, μόνο για τα παλικαράκια γίνανε τα λουλούδια. Για όλους γίνανε. Εγώ δεν είμαι παλικαράκι, αλλά έχω δύο πολυθρόνες, κυρά μου. Η μια είναι μαγκούφα, άδεια. Σαν να με κουβεντιάζει και να μου λέει με παράπονο, γιατί ρε Προκόπη δεν βάζεις και σε μένα πάνω ένα μπισινό. Και ήθελε ειδικά το δικό μου Προκόπη.